Έγινε πολύ κουβέντα τώρα για αυτό το outfit. Έχει γίνει πολύ θέμα. Πολύ θέμα. Πολύ θέμα. Να βάλω και το παλτό μου. Βάλ το και το παλτό σου. Κοίτα να δεις τώρα, πριν σου πω για το σύνολο αυτό καθ' αυτό, στη γενική του εικόνα, ναι. Είμαι εδώ ρε παιδί μου σε αυτό το παιχνίδι πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή ήμουν νιός και γέρασα που λένε. Ναι. Ήρθα το 2017 που ξεκινήσαμε. Okay. 6 κύκλοι από τότε. Ωραία. Αυτό το look, είτε θα το βλέπα το 2017, είτε θα το βλέπα το 2018, είτε θα το βλέπα το 20, το 21. Σήμερα είναι ίδιο και απαράλλαχτο. Τι είναι αυτό το look, τι μας προτείνεις, τι είναι αυτό ας πούμε που είναι να δει ένα σύγχρονο κορίτσι το 2023 που να πάρει από σένα. Είναι ένα look καταρχήν που αρέσει σε μένα, αρχικά να ξεκινήσουμε αυτό. Ναι. Από εκεί πέρα είναι τα κομμάτια αυτά είναι τώρα στη μόδα, ναι. Μπορεί να είναι διαχρονικά ή μπορεί να διαχρονικά να τα πούμε. Αλλά είναι τώρα στη μόδα. Διαχρονικά να τα πούμε. Okay. Ναι. Και το έχω συνδυάσει με ένα παλτό. Διαχρονικό κι αυτό. Ναι, το παλτό αυτό το έχω συνδυάσει με λίγο πιο έτσι, με αυτό και με τη δερματίνη αυτή ας πούμε κτλ. Εντάξει, έτσι το έχω σκεφτεί, αυτό μου άρεσε. Θεωρείς ότι είναι κάτι καινούργιο, αυτό ότι είναι μια έφερε. Πρόταση ας Θεωρώ πούμε. Θεωρώ ότι είναι κάτι που αρέσει σε μένα, αυτό είναι ένα στυλ που φοράω εγώ. Και ήρθα να το δείξω εδώ. Μωρέ, αυτό. Το ότι αρέσει σε σένα και ότι αρέσει στην κάθε μία από εσάς, αυτό είναι το δεδομένο. Δεν χρειάζεται να το λέτε. Okay. Είναι η άποψή σας βασικά. Ναι. Γιατί εμείς, ας πούμε, εδώ λέμε την άποψή μας, εσείς τη φοράτε. Έρχεστε με την άποψή σας φορεμένη. Εγώ πάντως δεν βρίσκω κανένα λόγο να σχολιάζουμε αυτό το σύνολο. Mm-hmm. Μπορεί εσένα να σου αρέσει, mm-hmm. αλλά επειδή ένας διαγωνισμός μόδας πρέπει να αρέσει και στους άλλους. Σίγουρα. Μα αυτό. Με αυτή τη λογική το έφερα. Οπότε το εμένα μου αρέσει και εγώ το είδα κάπως έτσι, δεν είναι αρκετό. Πίστευα ότι θα άρεσε και σε εσάς. Ναι. Γι' αυτό ήρθα και εδώ, γι' αυτό και το έφερα. Εντάξει, δεν πέτυχε, το καταλαβαίνω. Εντάξει, πάντως χαίρομαι γιατί είστε πάρα πολύ πολιτισμένες όλες σήμερα. Ό,τι σας λέμε συμφωνείτε, είναι πάρα πολύ καλό δεν αυτό. Δεν συμφωνώ, απλά αφού γκράζομαι τη γνώμη σας. Δεν μπορώ να πω κάτι. Όχι, όχι, αυτό. Αφού γκράζεστε, αυτό θέλω να πω κι εγώ. Αφού γκραστήκαμε και το ένα τώρα. Σοφία. Μαργαρίτα. Δεν έχω πάρα πολλά να σου πω σήμερα. Ωραία. Κανένας έχει ασυλία αυτή όχι. την εβδομάδα. Πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν το σκεφτεί καμία. Και έδωσα μόνο ένα 4 και όλα 2. Honestly, δεν ήξερα τι να πω. Alright, ξέρω ότι κάμες μια προσπάθεια, αλλά για μένα δεν είναι αρκετό. Δεν μπορώ να σου πω πολλά, because, okay, είναι ωραίο look, but δεν είναι κάτι που είναι για ένα πρόγραμμα που είσαι στην 10 τώρα, που είσαι και στην τηλεόραση, για να δείξετε το ωραίο style που έχετε. Δεν είναι, για μένα δεν είναι για το My Style Rocks και ούτε ήταν για αυτή τη εβδομάδα. But I'm sure μπορείς να φέρεις κάτι άλλο, because έχεις το ωραίο κορμί που ό,τι και να βάλεις θα φαίνεσαι ωραία. Εντάξει. Αλλά θέλω να δω κάτι που... Δώσε μου... You know what, εγώ προτιμώ κάτι που φαίνεται άσχημο, αντί κάτι βαρετό. Okay. Για μένα, I probably give you πιο ψηλό βαθμό από αυτό. Okay. Ευχαριστώ. Έτσι θα συνεχίσουμε, Δημητρή, πιστεύεις? Τι να σου πω κι εγώ, δηλαδή, μάλλον επειδή τη λέγαμε τόσο καιρό, είσαι μια κούκλα και είσαι μια κούκλα, είδε την κούκλα στη βιτρίνα, σου λέει, αφού μπορεί εκείνη, μπορώ κι εγώ. Κούκλα εκείνη, κούκλα εγώ. Όχι, δεν κατάλαβα, αυτήν καλύτερη. Εγώ. Όχι, δεν σκέφτηκα, έτσι είχαμε περίπτωση. Λοιπόν, ας έρθουμε στη δική σου εμφάνιση. Στο είπαν όλα. Okay. Όταν φοράς ένα σορτσάκι με... Θα σου πω εγώ με λάστιχο, mm-hmm. άρα πρέπει να κλείσεις το γυλαίκο γιατί το λάστιχο δεν είναι ποτέ πολύ ωραίο. Okay. Ή αν δεν το κλείσεις θα φορέσεις ένα πουκάμισο κλειστό εδώ με λάστιχο με φραμπαλά που να είναι λίγο vintage για να συνεχίζει η εικόνα αυτό και να μοιάζει σαν στυλ. Mm-hmm. Αλλιώς πρέπει να κλείσει okay. γιατί φτηνένει η εμφάνιση. Όπου λάστιχο, να ξέρετε, η εικόνα πέφτει. Okay. Αυτό το πουκάμισο όπως τέλειωσε ότι δεν, εγώ θα κράταγα μόνο το πουκάμισο που είναι πάρα πολύ ωραίο και το κόσμημα και το πανοφόρι. Θα βγάζα τα φάστ από κάτω. Και θα βάζα ένα ωραίο παντελόνι 70s, καμπάνα. Τζιν. Και θα ήταν μια πολύ ωραία εμφάνιση. Ξαφνικά με το fast αυτό, την λάθος επιλογή, έγινε βαρετή.
Όσο για την τσάντα, μη λες από το εξωτερικό, γιατί ένα Κινέζο μάγαζο που πουλάει πάρα πολλά ρούχα εδώ είναι και αυτό από το εξωτερικό. Δεν σημαίνει τίποτα. Συγκεκριμένη την έχω πάρει από το εξωτερικό και. Άλλο σου λέω. Απλά... Γι' αυτό το αναφέρω. Αλλιώς δεν θα το ανέφερα. Δεν είναι και πολύ ωραία τσάντα. Δεν έχει να κάνει. Πάντως εγώ την έχω πάρει από εκεί που έχω πει ότι την έχω πάρει. Έχουμε και πολύ ωραία τσάντα στο εσωτερικό. Εντάξει, σίγουρα. Ένα. Ευχαριστώ πολύ. Πω, πω. Τι να κάνουμε. 4,7 είναι η τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ πολύ. Πήρα να καθίσει, Μαργαρίτα μου.